με την ευκαιρία της παρουσίας σας, αγαπητοί μου, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα που δεν θα είναι παρά εισαγωγικό σε ένα πολύ σπουδαίο κεφάλαιο, ώστε μόνοι σας να μπορείτε αυτό το κεφάλαιο, το κεφάλαιο με την οικονομολογική σημασία, λέμε έχω ένα κεφάλαιο τόσων δραχμών, τόσων λιρών και ούτω καθεξής, ένα κεφάλαιο που να μπορείτε μόνοι σας να το εκμεταλλεύεστε. Και το κεφάλαιο αυτό λέγεται Ψαλτήρι. Είναι το βιβλίο των ψαλμών, που είναι βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι τόσο σπουδαίο, ώστε αν καταλάβετε μερικά πράγματα που θα σας πω, κάνοντας μια μικρή εισαγωγή και κάνοντας μια σύντομη ανάλυση του πρώτου ψαλμού του Ψαλτηρίου, τότε πιστεύω να αντιληφθείτε την αξία του Ψαλτηρίου και έτσι να αρχίσετε να εκμεταλλεύεστε πια αυτό το μεταλλείον που λέγεται Ψαλτήριον. Το Ψαλτήριον ή η Ψαλμή του Δαβίδ είναι ένα βιβλίο, όπως σας είπα ήδη, της Παλαιάς Διαθήκης και περιέχει ποιήματα, βέβαια με την έννοια ποίημα, με την έννοια της εβραϊκής φιλολογίας. Είναι γραμμένα αυτά από διαφόρους συγγραφείς, αλλά ο κυριότατος συγγραφεύς, δηλαδή περίπου τα μισά, η μισή ψαλμή, είναι έργα του Δαβίδ. Εψάλλοντο η ψαλμή αυτή με όργανον. Γι' αυτό και είτε ψαλτήριον θα πούμε το βιβλίο, είτε ψαλτήριον θα πούμε το όργανον, σημαίνει τα ποιήματα εκείνα τα οποία εψάλλοντο με μουσική, με ένα δηλαδή μουσικό όργανο, με μία λύρα. Και μάλιστα αυτή η λύρα ή το δεκάχορδος. Αναφέρεται η δεκάχορδος λύρα μέσα στο ίδιο το βιβλίο των ψαλμών. Δεκαχορδές. Το περιεχόμενο των ψαλμών, αν θα έπρεπε να το πούμε μόνο με δύο λόγια, μόνο με δύο λόγια, θα λέγαμε ότι δεν είναι τι άλλο παρά ο Θεός και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος και ο Θεός. Βλέπει κανείς εκεί να διαμείβεται ο Θεός με τον άνθρωπο, ο άνθρωπος με το Θεό. Αφορά στο Θεό, αφορά στον άνθρωπο. Ο χαρακτήρας του ψαλτηρίου είναι πανανθρώπινος. Και όταν λέμε πανανθρώπινος, εννοούμε ότι κάθε ανθρώπινη ψυχή σε οποιοδήποτε γεωγραφικό μήκος και πλάτος του πλανήτη μας υπάρχει και σε οποιαδήποτε εποχή, αν έζησε, ζει ή θα ζήσει, καθρεπτίζεται και ταυτίζεται με τους ψαλμούς. Γι' αυτό οι ψαλμοί είναι πολύ αγαπητοί. Ο καθένας βρίσκει εκεί τον εαυτό του, βρίσκει τα προβλήματά του, βρίσκει τις ελλείψεις του, βρίσκει τα αμαρτήματά του. Θυμηθείτε, και ποιος δεν αγαπά τον ψαλμόν, τον πεντηκοστών. Ένας άνθρωπος αμάρτησε, ο Δαβίδ, και έγραψε το πεντηκοστό ψαλμό. Έγραψε και άλλους ψαλμούς μετανοίας, αλλά εγώ σας αναφέρω τον πιο γνωστό, τον πεντηκοστό ψαλμό. Ο ψαλμός αυτός, πέστε μου, από ποιον ποτέ πιστόν δεν διαβάστηκε, δεν μελετήθηκε, δεν αγαπήθηκε? Αυτός ο ψαλμός με ποιον αμαρτωλόν δεν ταυτίστηκε? Ποιος δεν βρήκε τον εαυτό του, την καρδιά του, το πρόσωπό του μέσα εις τον πεντηκοστό ψαλμόν? Να γιατί σας είπα ότι έχει έναν πανανθρώπινο χαρακτήρα το ψαλτήρι και ότι μέσα σε αυτό καθρεπτίζεται και ταυτίζεται η κάθε ψυχή του ανθρώπου. Ακόμα οι ψαλμοί αποτελούν την καρδία της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό το είπαν πατέρες της Εκκλησίας μας, ότι δηλαδή αν έλειπε ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη και είχαμε μόνο το ψαλτήρι, θα μπορούσαμε να ξέρουμε το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης, διότι το ψαλτήρι απλούστατα είναι η επιτομή της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή είναι το βιβλίο εκείνο που περιέχει όλα τα στοιχεία.
Έχουμε τα βιβλία των προφητών, κι όμως το ψαλτήρι έχει μέσα πλήθος προφητείες. Έχουμε τα ιστορικά βιβλία τα λεγόμενα, κι όμως μέσα στο ψαλτήρι συναντούμε ιστορικά στοιχεία. Έχουμε τα λεγόμενα ποιητικά βιβλία, μα ολόκληρο το ψαλτήρι είναι ένα ποιητικό βιβλίο. Έτσι είναι η επιτομή πράγματι της Παλαιάς Διαθήκης. Λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, τα μέλλοντα προφητεύει, εκείνα τα οποία πρόκειται να γίνουν τα προφητεύει, τα πεπραγμένα των αρχαίων υπενθυμίζει, εκείνα που έκαναν οι παλαιές γενναίες έρχεται να τα υπενθυμίσει, τον νόμον των ζώντων προσφέρει. Θυμηθείτε εκεί τον 118 ψαλμό, ολόκληρος ο ψαλμός είναι αφιερωμένος εις τον νόμο του Θεού, με τα 178 τόσα χωρία του. Είναι ο πιο μεγάλος ψαλμός του ψαλτηρίου. Και τον τρόπο των πρακτέων εκθέτει, και τον τρόπο με τον οποίο θα πράξεις, θα εφαρμόσεις αυτά, το ψαλτήρι όλα αυτά τα εκθέτει. Ακόμη περιέχει ένα πλήθος χριστολογικών προφητιών. Ο δε ογκόλιθος, ο παμέγιστος Μαργαρίτης, ο Αδάμας, ο πολύ μεγάλος που στολίζει το βιβλίο αυτό και ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, είναι ο 109 ψαλμός. Είναι ο ογκόλιθος εκείνος που συνέτριψε τις αντιρρήσεις και τους δισταγμούς των αρχόντων, των φαρισαίων και τα λοιπά, περί της ταυτότητος του Ιησού Χριστού. Για πέστε μου, τι ιδέα έχετε περί του Χριστού, περί του Μεσσίου, εκείνον που περιμένετε? Τι είναι αυτός? Άνθρωπος? Θεός? Τι είναι? Να σας πω τι είναι. Είπε ο Κύριος το Κυρίο μου, είπε ο ένας μου Κύριος εις τον άλλο μου Κύριο, λέει ο Δαβίδ. Κάθω εκ δεξιών σου και τα λοιπά, κάθω εκ δεξιών μου και τα λοιπά. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε δύο Κυρίους εδώ. Βέβαια ένας είναι ο Κύριος, αλλά διαφοροποιούνται τα πρόσωπα. Άρα λοιπόν ο Μεσσίας είναι Κύριος, είναι Θεός, και τον λέγει Κύριο ο Κύριος, δηλαδή ο Θεός Πατήρ. Πού να τον αναλύσουμε τον ψαλμό αυτό? Βέβαια απλώς έτσι μια αδρή γραμμή σας είπα. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος για τους ψαλμούς, εντάφθα ένεστη θεολογία. Εδώ λέει είναι η θεολογία. Πού? Εδώ υπάρχει μέσα στο ψαλτήρι. Απειλή κρίσεως, ο κριτής Θεός, ο κριτής Χριστός. Αναστάσεως ελπής, είναι η ελπίδα της αναστάσεως. Φόβος κολάσεως. Πρόρησης επιδημίας Χριστού. Εδώ είναι η προφητεία που προλέγει ότι θα έρθει ο Χριστός. Είναι, όπως έλεγε ένας ξένος, το ψαλτήρι είναι ο Όμηρος και ο Πίνδαρος της Εκκλησίας. Ήτανε μεγάλη ποιητή ο Πίνδαρος και ο Όμηρος, είναι γνωστό. Δηλαδή θα λέγαμε είναι ποιησής εν ενία, θα λέγαμε ειδική υψηλή ποιησής. Όχι στιχάκια, όχι εκείνο το, τα γλυκανάλατα που πολλές φορές οι άνθρωποι συνθέτουν. Υψηλή ποιησής. Όχι στη δομή της, αλλά και στη δομή της, αλλά κυρίως, σας είπα κατά την εβραϊκή αντίληψη ποια είναι η ποίηση, δεν είναι όπως την νοούμε εμείς, δεν αναλύω πιο πολύ, παρά μόνο στο περιεχόμενο, υψηλή ποίηση. Ακόμα ο σημαντικότερος συνθέτης των ψαλμών είναι ο Δαβίδ. Ο δε Δαβίδ είναι τύπος του Χριστού. Συνεπώς το ψαλτήρι καθρεπτίζει, θα λέγαμε, τα γνωρίσματα του Χριστού. Προσέξτε τι είπε ο Φίλιππος στον Αθαναήλ. Του λέγει, για εκείνον που έγραψε ο Μωυσής και οι προφήτες βρήκαμε. Για εκείνον που έγραψαν οι προφήτες, συγγνώμη, η Παλαιά Διαθήκη, τον βρήκαμε. Δηλαδή τι γράφει η Παλαιά Διαθήκη? Τα γνωρίσματα, τα χαρακτηριστικά του Μεσσίου, του Χριστού. Πως μπορούσε να τον βρει ο Φίλιππος και δεν τον είχαν βρει οι αρχιερείς και οι άρχοντες και οι φαρισαίοι? Κάτι έλειπε από αυτούς. Κάτι έλειπε. Και ο μεν και οι δε είχαν την Παλαιά Διαθήκη, κάτι έλειπε από αυτούς. Αλλά στον Φίλιππον υπήρχε ειλικρίνεια και ήθελε να βρει πραγματικά το Μεσσία. Οι άλλοι δεν τον ήθελαν. Όταν οι μάγοι είπαν
πού είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, έδωσαν ορθή απάντηση εις τον Ηρώδη οι γραμματείς. Δεν κάναν τον κόπο να πάνε μέχρι τη Βηθλέμ να ειδούν. Γιατί? Είναι εκείνο που τους διεζωγράφησε ο Κύριος στην παραβολή των κακών γεωργών. Είπαν, αυτός είναι ο κληρονόμος, ελάτε να τον σκοτώσουμε και να πάρουμε εμείς κληρονομία το χωράφι του, τον αμπελώνα. Δηλαδή, τώρα τι να έρθει αυτός, εμείς κυβερνάμε εδώ πέρα, εμείς καλοπερνάμε, ακούσατε? Να έρθει τώρα άλλος να μας βάλει στη θέση μας? Όχι. Γι' αυτό το λόγο οι άνθρωποι αυτοί δεν μπόρεσαν να γνωρίσουν τον Χριστό. Ο Φίλιππος ήταν άδολη καρδιά, ο Ναθαναήλ ήταν άδολη καρδιά. Αυτό που έβλεπαν στη γραφή, αυτό ένιωθαν. Δεν το ερμήνευαν διαφορετικά. Ακόμα βλέπουμε κάτι, ότι το ψαλτήρι έχει μια ευρυτάτη χρήση λειτουργική μέσα στην εκκλησία μας. Δεν υπάρχει καμία ακολουθία, και η πιο μικρή ακόμα, που να μην έχει μέσα τουλάχιστον έναν ψαλμό. Πάρετε το απόδειπνο. Το απόδειπνο έχει τρεις ψαλμούς. Το απόδειπνο. Οπότε βλέπει κανένας ότι δεν υπάρχει ακολουθία, σας είπα, και η πιο στοιχειώδες, που να μην περιέχει το ψαλτήρι. Στον όρθρο είναι γνωστό ότι έχουμε το ψαλτήρι ανάγνωση, μόνο που τώρα καθιερώθηκε και δυστυχώς δεν ακούγεται εις τους νεούς, για λόγους συντομίας, καλός κακός δεν ξέρω. Θέλουμε τον χρόνο μας κάπου αλλού να τον εδίνουμε και όχι πια στη λατρεία του Θεού. Εκεί έχουμε ανάγνωση κάποιων καθισμάτων κάθε μέρα, που πρέπει το ψαλτήρι ολόκληρο, που περιέχει 150 ψαλμούς, να τελειώσει μέσα στην εβδομάδα. Ολόκληρο. Συνεπώς βλέπουμε ότι τι θέση έχει το ψαλτήρι. Να σας πω στίχους που στιχολογούμε για να πούμε χίλια πράγματα μέσα στην υμνολογία μας. Ού, χρόνο πολύ θα θέλαμε όλα αυτά τα πράγματα να σας τα πω. Ακόμα η ανάγνωση του ψαλτηρίου απομακρύνει τους δαίμονες. Ναι. Ακόμη αν έχετε ποτέ βρεθεί, θα το ξέρετε πιθανώς, ότι όταν κάποιος πεθάνει, του διαβάζουμε το ψαλτήρι. Με τη σειρά, όλη νύχτα που ξαγρυπνούμε τον νεκρόν, διαβάζουμε το ψαλτήρι. Γιατί άραγε? Γιατί δεν διαβάζουμε κάτι άλλο και διαβάζουμε το ψαλτήρι? Ήταν το ψαλτήρι, είναι και θα είναι το προσευχητάριο των Αγίων και των δικαίων, εκατομμυρίων πιστών μέσα σε όλους τους αιώνες. Είναι το προσευχητάριο, το γνήσιο, το σωστό, με αυτό που προσευχήθηκαν οι Άγιοι. Γράφει ο Άγιος Αθανάσιος, ο Μέγας Αθανάσιος, σε κάποιον Μαρκελίνον μία επιστολή που είναι μία πραγματεία, θα λέγαμε, στην πραγματικότητα, υπέρ του ψαλτηρίου. Τι είναι το ψαλτήρι? Του γράφει λοιπόν εκεί: «Ταύτα και εσύ μελετών και συνετός εντυγχάνων ούτως της ψαλμής, τον μεν ενεκάστο νουν οδηγούμενος υπό του πνεύματος καταλαβήν δινήσει, τι ούτων δε και εσύ ζηλώσεις βίων, ίων έσχων ή ταύτα θεοφορούμενοι λαλίσαντες άνδρες Άγιοι». Δηλαδή, αυτά και εσύ να μελετάς και να διαβάζεις με σύνεση, δηλαδή με κατανόηση, τους ψαλμούς, και θα μπορέσεις μεν οδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιον να κατανοείς το νόημα του κάθε ψαλμού, τον νουν, και θα μιμηθείς δε τέτοιων βίων σαν εκείνων που έζησαν οι θεοκίνητοι συγγραφείς που ήσαν Άγιοι και θεοφορούμενοι, είχαν το Πνεύμα του Θεού. Έτσι, αγαπητοί μου, το ψαλτήρι, αντιλαμβάνεστε, με αυτή την πολύ πολύ μικρή εισαγωγή που σας έκανα, πολύ μικρή και απλή, θα πρέπει να μην λείπει ποτέ ούτε από την προσευχή μας τουλάχιστον ένα ψαλμό. Εγώ θα σας έλεγα ένα τεχνικό στοιχείο, ότι μπορούμε να λέμε αν αγαπάμε έναν ψαλμό τον ίδιο στην προσευχή μας, αλλά μπορούμε όμως να έχουμε το ψαλτήρι στο προσευχητάριό μας και να έχουμε μία κορδέλα και να σημειώνουμε που σταματάμε. Κάθε μέρα να λέμε έναν ψαλμό καινούριον. Δεν σας λέω να πείτε το κάθισμα ολόκληρο,
που λέμε στις μονές, έναν ψαλμό. Σας αρέσει, πείτε δύο. Αγαπάτε τρεις, κανείς δεν εμποδίζει. Θέλετε τέσσερις, κανείς δεν θα σας μαλώσει. Θέλετε πέντε, θα επενεθείτε. Θέλετε έξι, Άγιος ο Θεός. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω, με τον τρόπο αυτόν δεν αισθανόμεθα και ανία αν λέμε πάντα την ίδια προσευχή. Γιατί όταν λέμε πάντα την ίδια, μετά αρχίζει το ο νους να μην προσέχει κύριο το οποίο λέει. Είναι το πρόβλημα, φεύγει ο νους. Για να μην φεύγει ο νους, ένας τρόπος είναι να βάζουμε πάντα ένα νέο περιεχόμενο. Και όταν αλλάζουμε τους ψαλμούς, ορίστε, να, το βρήκαμε το στοιχείο αυτό. Άμα τελειώνει το ψαλτήρι, πάλι από την αρχή. Αν τύχετε σε κάποιο σημείο του ψαλτηρίου του βιβλίου που είναι κάτι μικρή ψαλμή ή αναβαθμή, που είναι 2-3-4 χωρία, πείτε 2, πείτε 3. Αν βρεθείτε στον 118 ψαλμό που είναι πολύ μεγάλος, πείτε τον μισόν, πείτε τον 1/3, αν δεν μπορείτε να τον ευγάλετε στην προσευχή σας. Έτσι, όταν κάνουμε την προσευχή μας ανανεώνοντάς την με το ψαλτήρι, τότε πολλά πράγματα θα επιτύχουμε. Και το σπουδαίο, θα αρχίσουμε να το καταλαβαίνουμε το ψαλτήρι. Γιατί πρέπει να σας πω, από πλευράς γλωσσικής και νοηματικής, το ψαλτήρι είναι ένα από τα δυσκολότερα βιβλία της Αγίας Γραφής, εάν δεν είναι το δυσκολότερο. Ένα από τα δυσκολότερα. Ήταν κάποτε παλιά, πολύ παλιά, κριτήριο να γίνει κάποιος επίσκοπος αν ξέρει να καταλαβαίνει, λέει, το ψαλτήρι και να το ερμηνεύει. Ήταν κριτήριο μορφώσεως για να γίνει κανείς επίσκοπος. Ας είναι. Πρέπει λοιπόν να είναι το βιβλίο της προσευχής μας, αλλά και το βιβλίο της μελέτης μας. Θα έλεγα, μαζί με το εγκόλπιο της Καινής Διαθήκης, ξέρετε ότι υπάρχει μια πολύ μικρή Καινή Διαθήκη, πολύ μικρού σχήματος που την έχουμε στην τσέπη μας. Θα έλεγα, εάν κάνουμε κάποιο ταξιδάκι που να φύγουμε από το σπίτι μας περισσότερο από μία ημέρα, να πάρουμε και το ψαλτηράκι μας. Υπάρχουν μικρά ψαλτήρια, αυτό εδώ που βλέπετε είναι μικρό, αλλά υπάρχουν τόσο μικρά που μέσα σε ένα κουτί από τσιγάρα θα χωρούσαν 2 τέτοια ψαλτήρια. Θα πάρουν κάτι πολύ πολύ μικρούτσικα, βέβαια με μικρά γράμματα, αλλά για αυτή την περίπτωση θέλω να σας πω ότι μαζί με την Καινή Διαθήκη να έχουμε και ένα εγκόλπιο του ψαλτηρίου. Παιδιά σας που είναι ευσεβοί και πηγαίνουν στρατιώτες, πιστεύω θα έπαιρναν μαζί τους την Καινή Διαθήκη. Να τους δώσετε και το ψαλτήριο. Είναι τόσο σπουδαίο το ψαλτήρι. Ύστερα από αυτή τη μικρή εισαγωγή που σας έκανα, περίπου 1/4, τώρα ας δούμε έτσι ενδεικτικά και έναν ψαλμό. Και βέβαια, τι άλλο να πάρουμε, παίρνουμε τον πρώτο ψαλμό. Ο πρώτος ψαλμός περιέχει μόνο 6 χωρία. Να σας τον διαβάσω. Μακάριος ανήρ ως ουκε πορεύθη εν βουλή ασεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκέστη έστι και επί καθέδρα λιμών ουκε κάθισεν. Αλίεν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού ουκ απορριήσετε και πάντα ως αν ποιή κατεβοδοθήσετε. Ουχούτος η ασεβής, ουχούτος, αλλίως ιχνούς, ον εκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλοί εν βουλή δικαίων, ότι γινώσκει Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Με δύο λόγια μια απόδοση, πολύ γρήγορη. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος εκείνος που δεν περπάτησε στις συντροφιές των ασεβών, ούτε μαζί τους βρέθηκε στο δρόμο, ούτε κάθισε σε κάθισμα νοσηρών ανθρώπων, αλλά η θέση του είναι στο νόμο του Κυρίου και το θέλημά του είναι εκεί, και εις το νόμο του Κυρίου θα μελετάει μέρα νύχτα και θα είναι τότε σαν το δέντρο το φυτεμένο εκεί στις εξόδους των υδάτων, εκεί που χύνονται τα ποτάμια, που θα δώσει τον καρπό του στον καιρό του και το φύλλο του
δεν θα φιλορροήσει, και όσα αν ο άνθρωπος αυτός πράττει, όλα θα κατεβοδώνονται, θα πηγαίνουν ευλογημένα και καλά. Αλλά δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι και με τους ασεβείς, οι οποίοι μοιάζουν σαν το χνούδι που το παίρνει ο άνεμος και χάνεται πάνω στο πρόσωπο της γης. Γι' αυτό το λόγο οι ασεβείς, όταν θα γίνει η ανάσταση των νεκρών, δεν θα έχουν μούτρα να σταθούν μαζί με τους δικαίους ενώπιον του Κριτού. Γιατί γνωρίζει ο Κύριος την οδόν, τον τρόπο της ζωής των δικαίων, αλλά ο τρόπος της ζωής των ασεβών θα χαθεί. Αυτός είναι ο πρώτος ψαλμός. Και ερχόμεθα τώρα να τον δούμε λιγάκι πιο κοντά. Καταρχάς, ο ψαλμός αυτός είναι εισαγωγικός ολοκλήρου του ψαλτηρίου. Ας επιτραπεί να πούμε ότι η ψαλμή είναι 149 και αυτός είναι ο προημιακός ψαλμός. Ξέρετε, προημιακόν λέμε εκείνον που λέμε στον Εσπερινό, μην τον μπερδέψετε. Είναι ο προημιακός ολοκλήρου του βιβλίου του ψαλτηρίου, ενώ αυτό που λέμε στον Εσπερινό είναι ο προημιακός της 24ωρου λειτουργικής μας ζωής, που αρχίζουμε με τον Εσπερινό και τελειώνουμε με την ενάτη ώρα. Εδώ, σε αυτό τον ψαλμόν των προημιακών, που προημιάζει ολόκληρο το ψαλτήρι, εκθέτεται η μακαριότης του δικαίου, αλλά και η αθλειότητα του αμαρτωλού εκθέτεται, εκτίθεται, ήθελα να πω. Χάσαμε τη γλώσσα μας, πω, πω. Τέλος πάντων, εδώ έχουμε έκθεση της μακαριότητος του δικαίου, του ευσεβούς, αλλά και την αθλειότητα του αμαρτωλού ανθρώπου. Ο πρώτος, ο δίκαιος, ο ευσεβής, παρομοιάζεται, όπως ακούσατε στην απόδοση που σας διάβασα, με ένα υδροχαρές καρποφόρων δένδρων που δίνει τον καρπό του. Ο δεύτερος, ο ασεβής, με ένα χνούδι που το παίρνει ο άνεμος και χάνεται. Θα δούμε τι είναι αυτό το χνούδι. Χνούς. Αρχίζει με τη λέξη το ψαλτήρι, και ο πρώτος ψαλμός που είναι προημιακός και ολόκληρο το ψαλτήρι αρχίζει με τη λέξη μακάριος. Μακάριος θα πει ευτυχής. Όταν λέμε, ξέρετε, για έναν πέθανε, το λέμε μακαρίτη. Δεν ξέρω, όταν λέτε τη λέξη μακαρίτη, πώς το αισθάνεστε. Γιατί ο καθένας, όπως ζει ή τη μόρφωση που έχει, άμα λέει μια λέξη, δίνει δικό του νόημα στη λέξη εκείνη. Και έτσι, όταν λέμε μακαρίτη, σημαίνει αυτός που πέθανε. Δεν σημαίνει μακαρίτης αυτός που πέθανε, αλλά μακαρίτης από το μακάριος. Σε μια απλό ελληνική γλώσσα είναι το μακαρίτης της λέξης μακάριος. Θα πει αυτός που είναι ευτυχισμένος. Γιατί είναι ευτυχισμένος? Γιατί άφησε την εγκόσμια και ζει, αν σώθηκε, εις τον παράδεισο. Και συνεπώς, αφού άφησε τα εγκόσμια και τις αθλειότητες των εγκοσμίων, μπορεί να μην είναι μακάριος, μπορεί να μην είναι μακαρίτης. Έτσι λοιπόν, όταν λέμε μακαρίτης, μην πηγαίνει το μυαλό μας στον πεθαμένο, αλλά στον ευτυχισμένο. Μακάριος λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος διαβάζει το ψαλτήρι. Γιατί? Γιατί το ψαλτήρι υπόσχεται, το μεγάλο αυτό σπουδαίο, να καταστήσει τον άνθρωπον ευτυχισμένον όταν τον μελετάει ο άνθρωπος και το εφαρμόζει το ψαλτήρι. Συνεπώς, το ψαλτήρι τι είναι? Είναι το ταμείο, το κουτί, το κυβότιο που περιέχει μέσα την ευτυχία, το θησαυρό, την ευλογία. Λέει η αρχαία μας μυθολογία ότι η Πανδώρα, λέει, κάποτε άνοιξε το κουτί που είχε μέσα όλα τα αγαθά, αλλά ανοίγοντας το κουτί της φύγαν όλα. Και για να μην τις φύγουν και τα υπόλοιπα, πάει να το κλείσει το κουτί και έμεινε μόνο ένα, η ελπίδα. Η ελπίδα ότι θα ξανάβρισκε πάλι τους θησαυρούς. Ξέρετε, αυτό απηχεί την πτώση των πρωτοπλάστων, την Εύα που έχασαν τον παράδεισο. Και αυτή η ελπίδα, ξέρετε τι απηχεί? Τον ερχομό εκείνου που θα μας ελύτρωνε. Λέει του Χριστού, του Σωτήρας, εκείνο που είπε ο Θεός των παράδεισων, ότι θα έρθει εκείνος ο οποίος
θα σώσει τον άνθρωπο. Βλέπετε λοιπόν ότι αν ανοίξουμε αυτό το κουτί, δεν παθαίνουμε ότι έπαθε η Πανδώρα να τα χάσει τα αγαθά. Αντιθέτως, τα βρίσκουμε όλα τα αγαθά εκεί μέσα και αρχίζουμε να γινόμαστε ιδιοκτήτε αυτών των θησαυρών. Και το καταπληκτικό είναι ότι κάθε αντίτυπον, κάθε βιβλίο είναι ένα κυβότιο με θησαυρούς, που δεν κινδυνεύω, δεν κινδυνεύεις να σου τους κλέψω, ούτε να μου κλέψεις εσύ τους θησαυρούς αυτούς. Δεν έχεις παρά να δώσεις 10, 20, 50, 100 δραχμές να πάρεις ένα ψαλτηράκι και όλος ο θησαυρός είναι δικό σου. Είναι το βιβλιάριο στο ταμιευτήριο που πας, αντλείς, μόνο καταθέσεις δεν κάνεις, αναλήψεις κάνεις. Όλο αναλήψεις κάνεις χρημάτων από εκεί μέσα. Παίρνεις και δεν τελειώνει. Και όσο πιο πολύ παίρνεις, τόσο πιο πολύ αντιλαμβάνεσαι ότι το κεφάλαιό σου μεγαλώνει, γιατί το καταλαβαίνεις καλύτερα το ψαλτήρι και βλέπεις την αξία του. Είσαι λοιπόν ή δεν είσαι μακάριος, και όταν αυτά τα πράγματα τα αντιλαμβάνεσαι και τα εφαρμόζεις, είσαι ή δεν είσαι μακάριος. Αλλά ξέρετε ότι μόνον ο Θεός είναι αληθινά μακάριος. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο στην πρώτη του επιστολή 6,15, λέγει ότι ο Θεός είναι μακάριος και μόνος δυνάστης. Είναι ο μόνος μακάριος. Δεν υπάρχει τίποτα στο Θεό που να μην τον κάνει μακάριο, ευτυχισμένον. Συνεπώς, εδώ τώρα υπάρχει η δυνατότητα διαμέσου της Αγίας Γραφής και μάλιστα του ψαλτηρίου να γίνει και ο άνθρωπος μακάριος, όπως είναι μακάριος ο Θεός. Αλλά αυτή η μακαριότητα βλέπουμε εδώ τώρα στον ψαλμό, τον πρώτο ψαλμό, να εκτίθεται και αρνητικά και θετικά. Πρώτα αρνητικά και μετά θετικά. Τι θα πει αυτό να εκτίθεται αρνητικά και θετικά? Θα πει ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνεται. Λέμε, πρόσεξε μη τυχόν δεν πάρεις ψωμί από το φούρνο. Μη τυχόν δεν πάρεις ψωμί από το φούρνο. Και μετά λέω, κοίταξε να πάρεις ψωμί από το φούρνο. Το ίδιο πράγμα δεν είναι? Αλλά την πρώτη φορά το λέγω με μία σύνταξη, θα λέγαμε αρνητική, βάζω το δεν. Τη δεύτερη φορά βάζω το έτσι να το κάνεις. Είναι όμως το ίδιο νόημα. Δηλαδή αυτό που θα λέγαμε, μακάριος αυτός που δεν έκανε αυτό και εκείνο, και μακάριος αυτός που επέτυχε εκείνο και εκείνο. Καταλάβατε λοιπόν ότι έχει δύο όψεις, την αρνητική και τη θετική όψη. Θα δούμε πρώτα την αρνητική όψη. Διαβάζω από το ψαλτήρι. Λέει, μακάριος ανήρ, ευτυχισμένος ο άνθρωπος εκείνος που δεν επορεύθη. Δεν επορεύθη, δηλαδή περπάτησε σε βουλή ασεβών, σε συγκέντρωση και ακόμη αν θέλετε σε σκέψεις και βουλήματα ανθρώπων ασεβών, και σε δρόμο αμαρτωλών δεν στάθηκε, και σε καρέκλα λιμών, το λίμι όμικρον γιώτα, που θα πει, λέμε λιμός άνθρωπος, με όμικρον γιώτα, θα πει άρρωστος άνθρωπος. Έχει αρρωστημένες ιδέες. Είναι δηλαδή κακοποιός, είναι άρρωστος. Δεν είναι σωστός άνθρωπος. Δεν είναι ο υγιής άνθρωπος που έχει ωραίες υγιείς θέσεις. Δεν κάθισε μαζί με τέτοιους ανθρώπους στην καρέκλα. Συνεπώς, ευτυχισμένος αυτός που δεν βρέθηκε σε όλα αυτά τα πράγματα. Για να τα δούμε ένα-ένα. Εδώ βλέπουμε να υπάρχει ένα σχήμα. Είπαμε, θα πούμε και μερικά πράγματα όπως τα λέγαμε και στο σχολείο όταν κάναμε μια ανάλυση ενός κειμένου. Είπαμε, να ανεβούμε λίγο πιο πάνω, ε? Λοιπόν, ένα σχήμα κλιμακωτών. Τι θα πει αυτό? Τι θα πει? Μια σκάλα, πρώτο σκαλοπάτι, δεύτερο σκαλοπάτι, τρίτο σκαλοπάτι. Έτσι λοιπόν, με τα τρία αυτά σκαλοπάτια παίρνουμε τρεις ωραίες θέσεις. Πρώτο σκαλοπάτι, ούκε πορεύθη, δεν περπάτησε. Δεύτερο σκαλοπάτι, ουκέστη, δεν στάθηκε. Τρίτο σκαλοπάτι, ουκέ κάθισε, δεν κάθισε. Έχουμε λοιπόν τρεις θέσεις: περπατάω, στέκομαι, κάθομαι. Αυτά τα τρία ρήματα εκφράζουν τα τρία σκαλοπάτια του κακού.
του κακού σε σχέση με ό,τι μας λέει ο ψαλμός. Γιατί τα ίδια, εάν είναι στο χώρο του καλού, είναι τα τρία σκαλοπάτια του καλού. Εδώ όμως είμαστε στο χώρο τώρα του κακού. Το πρώτο εκφράζει κίνηση, το δεύτερο συνάντηση και το δεύτερο προσκόλληση. Δηλαδή βλέπω κάποιον και κάνω παρέα. Ώστε λοιπόν σημαίνει μια κίνηση. Στην αρχή βρίσκω κάποιον στον δρόμο, μετά στεκόμαστε και μετά λέμε γιατί δεν καθόμαστε να τα πούμε. Αλλά εάν καθίσεις, τότε σημαίνει ότι αρχίζεις να μπαίνεις πια στο πνεύμα και τη ζωή τη δική του. Με αυτή την έννοια ο Χριστός είπε σε αιρετικόν άνθρωπο μη πείτε καλημέρα. Δεν εννοούσε να μην πούμε καλημέρα. Εννοούσε ότι άμα πεις την καλημέρα σου, σιγά σιγά θα σου πει έλα και στο σπίτι, παίρνε και από το σπίτι. Και μετά θα σου πει όχι όρθιος, κάτσε. Και μετά θα ξαναπάς ή θα ξανάρθεις στο δικό σου το σπίτι. Και από εκεί ξεκινάει το κακό. Με αυτή την έννοια ο Κύριος είπε καλημέρα, το είπε ο Χριστός το Πνεύμα του Άγιο, το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, καλημέρα σε αιρετικόν μη πείτε. Αλλά το είπε και ο Χριστός όταν έστειλε τους μαθητάς του, τους 70 και τους 12, στο δρόμο λέει να μην πείτε χαίρετε. Γιατί? Άμα περπατάμε να μην πούμε χαίρετε? Δεν εννοούσε να μην πείτε χαίρετε. Αλλά βρήκες ένα γνωστό, από που είσαι πατριώτη, τώρα που πηγαίνεις έλα στο σπίτι να τα πούμε. Τώρα κοίταξε κουρασμένος είσαι, θέλεις αύριο. Ναι, αλλά εάν έτσι κάνετε, τότε θα καθυστερήσετε για τη δουλειά που σας στέλνω, λέει ο Κύριος. Εγώ σας στέλνω να πάτε να κηρύξετε το κήρυγμα της βασιλείας στις πόλεις και τα χωριά. Αν λοιπόν βρίσκετε πατριώτες και γνωστούς και συγγενείς, έλα στο σπίτι το δικό μου, έλα στο σπίτι το δικό μου, τι θα κάνετε? Με αυτή την έννοια ο Κύριος είπε και στον δρόμο να μην πείτε χαίρετε. Με αυτή την έννοια. Και δεν εννοούσε βεβαίως να μην πούμε χαίρετε. Εννοεί το πρώτο πράγμα με το οποίο ο άνθρωπος τροποντινά σκαλώνει και αρχίζει να κινείται διαφορετικά. Λοιπόν, είναι, αυτό μας ενδιαφέρει μας, η τριπλή φάση του χριστιανού προς τον κόσμο και τον κοσμικό φρόνημα. Τι θα πει αυτό? Το παιδί σας, επί παραδείγματι, σας λέει, το αγόρι σας, το κορίτσι σας, από το δημοτικό σχολείο ακόμη, μαμά να πάω σε ένα πάρτι. Α, παιδάκι μου, κοίταξε μαμά, δεν θα χορέψω. Δεν θα χορέψει. Θα πάω μόνο γιατί το κάνει η συμμαθήτρια, ο συμμαθητής, να τον προσβάλλουμε τον άνθρωπο. Να πάω εκεί. Καλά, κοίταξε, αλλά να μην χορέψεις και κοίταξε να μην αργήσεις. Να έρθεις γρήγορα. Έγινε η αρχή. Μάλιστα λέει κάποιος ότι μπορεί να μην χορεύει η κοπέλα, το αγόρι στο χορό, γιατί πήρε την εντολή να μην χορεύει. Χορεύει όμως η καρδιά της. Ναι, λοιπόν, δεύτερη φορά που θα πάει, θα αργήσει να επιστρέψει. Την τρίτη φορά θα χορέψει. Την τέταρτη φορά θα αποκτήσει γνωριμία, ιδιαίτερη. Την πέμπτη φορά θα αποκτήσει φίλο. Την έκτη φορά θα έχουν προχωρήσει οι σχέσεις. Και τα λοιπά. Αυτά είναι τα τρία βήματα του χριστιανού προς τον κόσμο. Είπα παράδειγμα το παιδί. Αλλά μην νομίσετε και οι μεγάλοι έχουν το ίδιο πράγμα. Για να δούμε τι λέει ένα περιοδικό. Κοσμικό εννοείται. Να δούμε ποιες είναι οι μόδες, η μόδα τώρα για τα καινούργια, η νέα μόδα για το καλοκαίρι τώρα. Πώς θα ντυθούν οι κυρίες? Κυρίες έχω μπροστά μου και το λέω αυτό. Παίρνουμε και διαλέγουμε ένα συντηρητικό, θα λέγαμε, φουστάνι. Τη στιγμή που αρχίζουμε να ανοίγουμε κοσμικά περιοδικά με μοντέλα μόδας, καταλαβαίνετε ότι κάποια μέρα του χρόνου, τον παραχρόνο, θα βάλουμε και ένα τολμηρό φουστάνι. Δηλαδή πώς πάμε? Πάμε λίγο-λίγο. Ύστερα, πώς σκέπτεται ο κόσμος? Δειλά στην αρχή-αρχή πάμε να σκεφτούμε πώς σκέπτεται ο κόσμος. Λέμε, μα όλοι έτσι κάνουν. Και στο τέλος ταυτιζόμαστε με τον κόσμο. Λοιπόν, ούκε πορεύτη, ούκε έστη, ούκε κάνεις. Βλέπετε, περπάτησε, στάθηκε, κάτσε. Ο ευσεβής λέει, ούτε περπάτησε, ούτε στάθηκε, ούτε κάθισε. Γιατί δεν έκανε το τρίτο, δεν κάθισε? Γιατί δεν έκανε το δεύτερο?
Και γιατί δεν έκανε το δεύτερο, δεν στάθηκε? Γιατί δεν έκανε το πρώτο. Αγαπητοί μου, όλο το πρόβλημα είναι στο πρώτο βήμα. Να προσέχουμε το πρώτο βήμα. Αυτό είναι που μας φέρνει στο κακό. Μας φέρνει σε αυτό που λέμε στον κόσμο. Και ξέρετε τι θα πει κόσμος. Ενενία πνευματική. Κόσμος θα πει ότι ολόκληρος, δεν το λέω εγώ, το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όλος κείται εν το πονηρό. Ολόκληρος ο κόσμος βρίσκεται μέσα εις τον διάβολο. Και ο διάβολος κυβερνά τον κόσμο. Είναι εκείνο που είπε ο διάβολος εις τον Κύριο: αν πέσεις να με προσκυνήσεις, θα σου δώσω όλο τον κόσμο, όλες τις βασιλείες του κόσμου. Είδατε λοιπόν. Ακόμα, για να δούμε τώρα εδώ. Ούτε πορεύθη, λέγει, εν βουλία σεβών. Τι είναι αυτή η βουλή? Είναι οι σκέψεις, είναι τα θελήματα, είναι η νοοτροπία. Όταν ήμουν νεότερος και ήμουν κατηχητής, όχι κληρικός, λαϊκός, 20 τόσο χρονών, μπορούσα να πω σε ένα παιδί μερικά πράγματα να μείνει αγνός μακριά από την ανηθικότητα. Το παιδί αποδεχόταν πλήρως. Ο μαθητής του κατηχητικού σχολείου έκανε κατηχητικό. Με αυτήν την έννοια του λέγα μερικά πράγματα. Εννοείται σε όλα τα παιδιά του κατηχητικού. Απεδέχοντο. Εάν κάποιο παιδί έρχονταν και μου έλεγε κάποια μέρα, μα γιατί να είναι αμαρτία το να έχει κανείς μια φιλενάδα? Εκεί, όπως συνήθιζα να το λέω, εκεί του έκανα το μνημόσυνο τα κόλληβα. Δηλαδή πέθανε αυτό. Πέθανε, ναι, ξέρετε γιατί? Διότι άρχισε να αλλάζει το φρόνημα, άρχισε να αλλάζει η σκέψη, άρχισε να βλέπει η αλλιώτικα. Και ξέρετε πόσο φοβερό πράγμα είναι αυτό? 1000 συμβουλές να δώσετε σε έναν άνθρωπο, αν βλέπει αλλιώτικα δεν θα καταφέρετε τίποτα. Αυτό λοιπόν είναι η βουλή των ασεβών, στην οποία θα βρεθεί ο άνθρωπος. Μετά είναι η οδός. Τι είναι η οδός? Είναι η συμπόρευση. Να κάνω παρέα με τον άλλον, αλλά και να κάνω τι κάνει και ο άλλος. Είναι η πρώτη κίνηση να πραγματώσουμε εκείνα που σκεφτήκαμε, εκείνα τα οποία επιθυμήσαμε, εκείνα τα οποία θέλαμε. Μετά είναι το τρίτο, η καθέδρα. Καθέδρα θα πει κάθισμα. Δηλαδή είναι το καθεστώς. Είναι όταν πια έγινε κάτι καθεστώς. Θα το πω πως το λένε. Το λένε σήμερα κατεστημένον. Πλέον αυτό ξεκίνησε σαν νοοτροπία, άρχισε να γίνεται η κίνηση να πραγματοποιείται και μετά γίνεται κατεστημένον. Δηλαδή η επανάληψη, η μονιμοποίηση του κακού. Έγινε το κακό πλέον, έγινε κατεστημένον. Θετικός τώρα. Τι λέει? Ότι ο ευσεβής άνθρωπος δεν μένει ποτέ εκεί, σε αυτά τα τρία σκαλοπάτια. Δεν πλησιάζει στα τρία αυτά σκαλοπάτια. Αλλήλεν το νόμο Κυρίου, το θέλημα αυτού. Πού είναι το θέλημά του? Εις το νόμο του Κυρίου. Ποιος είναι ο νόμος του Κυρίου? Αυτά που είπε ο Θεός. Συνεπώς, ποιο είναι το κριτήριο της ζωής του? Το κριτήριο της ζωής του είναι ο νόμος του Κυρίου. Τι λέγει ο Θεός? Αυτό θα κάνω. Ακούστε τι λέει ο Θεός. Μη πούμε, τώρα θα ακούσουμε τι λέει το Ευαγγέλιο. Ή εκείνο, αυτός λέει πάει με το σταυρό στο χέρι. Αν πάμε με το σταυρό στο χέρι δεν κάνουμε τίποτα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν ακούμε το λόγο του Κυρίου, το νόμο του Θεού. Δεν τον ακούμε. Μένουμε σε μερικά μόνο πολύ πολύ χοντρικά. Ξέρετε εκείνη την ιστορία του Αγίου Ισαάκ του Σύρου? Κάποτε έγινε επίσκοπος. Δηλαδή ήταν ασκητής και τον επίεσαν πολύ και έγινε επίσκοπος. Δεν το ήθελε ο ίδιος. Τέλος πάντων τον επίεσαν να γίνει επίσκοπος Νινεβή. Ήτανε Σύρος. Δεν ήταν πια βέβαια η αρχαία Νινεβή η οποία έχει καταστραφεί, αλλά άλλη πόλη η οποία είχε πάρει το όνομα της παλιάς Νινεβή και λέγεται Νινεβή. Πρόσεξε. Κάποτε πήγαν δύο άνθρωποι αντίδικοι να τους λύσει τη διαφορά. Και οι δύο χριστιανοί. Ο ένας έλεγε ότι το και το, ο άλλος έλεγε άντε τώρα. Τον αδικούσε. Άξιο να σου πω, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, εις εκείνον που αδικούσε. Άξιο να σου πω. Ξέρεις τι λέει ο Χριστός? Ξέρεις τι λέει το Ευαγγέλιο πάνω σε αυτό? Και ο Κύριος απαντάει, μα
Δέσποτα, του λέει, τώρα το Ευαγγέλιο θα ακούσουμε. Όταν τα άκουσε αυτά ο Άγιος Ιάκωβος, είπε, λέει, τι κάνω εγώ τώρα στον κόσμο εδώ πέρα. Άφησε την επικοπή του και ξαναγύρισε στην έρημο. Με την απλή σκέψη, αν οι άνθρωποι λέγουν, αρνούνται το κριτήριο που είναι το Ευαγγέλιο, τότε τι κάνουμε. Καταλάβατε, αγαπητοί μου, αυτό θα πει εδώ ο νόμος του Κυρίου. Είναι το κριτήριο της αληθινής μας ζωής. Ακόμα, το δεύτερο λέει, αλλήλων το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού. Αυτό που είναι το θέλημα αυτού, εδώ είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Είναι ότι όταν εγώ διαβάζω, μελετάω την Αγία Γραφή και θέλω να πάρω από εκεί κατευθύνσεις, αυτό το θέλω. Δεν με έβαλε ο άλλος να το διαβάσω. Αυτό αποτελεί και προαίρεσή μου. Είναι η ελευθέρα μου θέληση. Το αγαπώ, το θέλω. Μόνον τότε όταν αγαπώ αυτό που λέει ο Θεός θα το πραγματώσω. Και όχι μόνο γιατί λέω το θέλει ο Θεός. Ξέρετε, εκείνος ο οποίος λέει το κάνω γιατί το θέλει ο Θεός, αλλά εγώ δεν το θέλω, σημαίνει καταπίεση. Μιστεύω γιατί το λέει η Εκκλησία, αλλά εγώ δεν το θέλω, αυτό θα πει καταπίεση. Όταν όμως πω το λέει ο Θεός αλλά και το θέλω, τότε αυτό σημαίνει, προσέξτε με, ελευθερία. Αυτή είναι η ελευθερία. Να ταυτίσω το θέλημά μου με το θέλημα του Θεού. Αν δεν ταυτίσω το θέλημά μου με το θέλημα του Θεού, δεν έχω ελευθερία, έχω εξαναγκασμό. Έχω, αυτή τη λέξη που τόσο είναι της μόδας, έχω καταπίεση. Και το τρίτο σημείο λέγει, και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι έχει μια αδιάλειπτη μελέτη, ότι συνεχώς μελετάει το Λόγο του Θεού. Έχει δώσει αξία στη μελέτη. Μελέτη σημαίνει ότι κάνω μια προσεκτική ανάγνωση. Προσπαθώ να αποκτήσω βάθος, να αντλήσω από το βάθος πλούτων πολλήν. Το Δευτερονόμιον λέει το εξής, στο έκτο κεφάλαιο, στους στίχους 6-7. Έστε τα ρήματα αυτά. Ποια ρήματα? Τα λόγια αυτά, δηλαδή του νόμου. Εν την καρδία σου, θα είναι στην καρδιά σου, και εν την ψυχή σου, και μη στην ψυχή σου, θα τα αγαπάς αυτά, θα τα θέλεις. Δεν θα είναι στο περικάρδιον, ούτε στο περιψύχιον, αλλά στην καρδιά σου και στην ψυχή σου. Και λαλήσεις, καθήμενος ενίκο. Αυτό το λαλήσεις, ξέρετε, αυτή τη στιγμή εγώ σας κάνω μια ομιλία. Εγώ την ομιλία αυτή πρώτα την κοίταξα. Κοίταξα το ψαλτήρι, κράτησα κάποιες σημειώσεις και τα λέω αυτά. Πρώτα μελέτησα, τώρα τα λέω. Όταν κάτι μελετήσουμε και το πούμε, εδραιώνεται, δένεται μέσα μας. Αυτά που θα μελετήσετε, αν τα πείτε στα παιδιά σας, στον άνδρα σας, τα πείτε στη γειτόνι σας, στη φιλενάδα σας, και όχι κοτσομπολιά, μπορούμε να λέμε εκείνα που διαβάσαμε. Και τότε έχουμε ατελείωτα θέματα. Τότε εκείνα που είπαμε, εκείνα που είπαμε αφού τα μελετήσαμε, εδραιώθηκαν, θεμελιώθηκαν μέσα μας. Και τι λέει τώρα? Καθήμενος εν οίκο, είτε είσαι στο σπίτι σου ή φιλικό σπίτι, πορευόμενος εν οδό. Το πορευόμενος εν οδό, θυμηθείτε τον Φίλιππον, συγγνώμη, τον Αιθίωπα εκείνον που συνήθισε, έστειλε το Πνεύμα το Άγιο τον Φίλιππον. Τι διάβαζε? Διάβαζε τον Ισαΐα στο ταξίδι του. Γι' αυτό βγαίνουν μικρά τεμίδια της Αγίας Γραφής, να τα έχουμε στη ζέπη μας και να μελετούμε στο ταξίδι μας. Πορευόμενος εν οδό, κοιταζόμενος, το κείμενο όμικρον γιώτα, θα πει είμαι στο κρεβάτι μου. Μερικοί λένε, μπορώ να διαβάσω Αγία Γραφή στο κρεβάτι μου? Πώς δεν μπορεί? Θα σε ρωτήσω εγώ, μπορεί στο κρεβάτι σου να έχεις πονηρές σκέψεις? Γιατί λοιπόν να έχεις πονηρές και να μην έχεις αγαθές? Αν μου πεις ότι όταν διαβάζω την Αγία Γραφή στο κρεβάτι μου κοιμάμαι, Άγιος ο Θεός, αρκεί να διαβάζεις και μια άλλη ώρα για να μην κοιμάσαι, γιατί άμα κοιμάσαι δεν θα καταλάβεις ποτέ τίποτα. Αλλά εάν καταφέρεις, αδελφέ μου, να κοιμηθείς μελετώντας το Λόγο του Θεού, σε πήρω ύπνος, δεν πειράζει αν το φως είναι μέχρι το πρωί αναμένο, σημαίνει κοιμήθηκες με τη μελέτη του Λόγου του Θεού και δεν άφησες περιθώρια πονηρών αλωτρίων σκέψεων και αισθημάτων.
διανυστάμενος. Είτε λέει πέφτει στο κρεβάτι, είτε σηκώνεσαι, παντού θα είναι μπροστά σου ο λόγος του Θεού και η μελέτη του. Και όπως σημειώνει ο Μέγας Αθανάσιος, ούγαρ ημελημένος δι μελετάν των νόμων Κυρίου. Δεν πρέπει να μελετάμε το λόγο του Κυρίου με κάποια αμέλεια. Και το αποτέλεσμα για τον ευσεβή. Και έστε λέει ως το ξύλο το πεφυτευμένο παρά τας διεξόδους των υδάτων. Είναι λίστα το δενδρύ που φυτεύτηκε εκεί στο δέλτα ενός ποταμού. Και όταν θα πει δέλτα ενός ποταμού, εκεί που απλώνει προκειμένου το ποτάμι αυτό να κεθεί στη θάλασσα. Και εδώ βλέπει κανείς ότι παίρνει νερό το δέντρο αυτό. Δηλαδή υδροχαρές. Έχει τα φύλλα του, έχει τους καρπούς του στον καιρό τους. Σημαίνει τα νερά αυτά, εξάλλου με νερό και ο Κύριος ονόμασε και η Γραφή ονόμασε, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Όταν μέσα στο Πνεύμα του Θεού βαθαίνεις και απλώνεις τις ρίζες σου και αντλείς από εκεί, αντλείς. Τι αντλείς? Γνώση, θεογνωσία, αρετές, χαρίσματα. Και πάντα όσα αν πει κατεβοδοθήσετε. Εδώ θέλω λίγο να προσέξετε ένα πολύ ωραίο πρακτικό σημείο που πιστεύω θα το ζηλεύετε. Εγώ τουλάχιστον το ζηλεύω. Το έχω καημό αυτό. Έτσι να το αυξήσω αν είναι δυνατόν. Και όσα λέει αν πράττει ο ευσεβής άνθρωπος, όλα θα πάνε σε καλό. Κατεβοδούμε, θα πει πάνε καλά. Προσέξτε τώρα. Τι θα πει όλα πηγαίνουν καλά? Μερικοί άνθρωποι είναι πιστοί για να πηγαίνουν καλά. Σκέπτονται πονηρά. Αν ο Θεός επιτρέψει πειρασμούς, θα πρέπει να τον αφήσουμε τον Κύριο να φυλάξει. Απλώς ο άνθρωπος που είναι κοντά στο Θεό έχει τις ευλογίες του Θεού. Ύστερα οι ευλογίες δεν είναι πάντα η υγεία, ούτε ο πλούτος. Αν θέλετε από τα υλικά πράγματα, το τελευταίο αγαθόν είναι ο πλούτος. Το τελευταίο. Τόσο τελευταίο που να θεωρείται αμεληταίον. Σας λέω αλήθεια. Το πρώτο τελευταίο ξέρετε ποιο είναι? Όσο και αν είναι σπουδαίο, είναι η υγεία. Όλα τα άλλα είναι τα σπουδαία. Αν λοιπόν ο Θεός επιτρέψει να μην έχεις υγεία, χάλασε ο κόσμος. Αν ο Θεός δεν μπορείς να γίνεις ευσεβής, δεν μπορείς να σωθείς. Αν ο Θεός δεν επιτρέψει να έχεις πλούτον και είσαι πτωχός άνθρωπος, σημαίνει δεν ευωδούσε. Όλα τα άλλα θα τα αφήσουμε. Λοιπόν, προσέξτε εδώ, παρότι έχει υλικό χαρακτήρα, είναι χαρακτηριστικό όμως. Ο Ιωσήφ ήταν ένα παιδί που αγαπούσε το Θεό. Ποιος Ιωσήφ? Ο γιος του Ιακώβ, ο γνωστός Ιωσήφ. Αγαπούσε το Θεό και τηρούσε τον νόμο του Θεού. Ακόμα βέβαια δεν υπήρχαν οι εντολές του Θεού, δόθηκαν πολύ αργότερα οι 10 εντολές στο Σινά κλπ. Ήταν όμως ένα παιδί που αγαπούσε το Θεό. Λίγο παρακάτω βρίσκουμε ότι η γυναίκα του Πετεφρή, που πουλήθηκε βέβαια από τα αδέλφια του ο Ιωσήφ, το 11ο παιδί του Ιακώβ, και τον έφεραν οι έμποροι στην Αίγυπτο και εκεί επολύθη και τον αγόρασε ο Πετεφρής, ο αρχιευνούχος και αρχιμάγειρος του Πετεφρή. Τον πήγε στο σπίτι του. Εκεί μαθαίνουμε ότι από την Αγία Γραφή, από το βιβλίο της Γενέσεως, ότι η γυναίκα του Πετεφρή, επειδή αυτό ήταν πολύ ωραίο παιδί, τον λέει ωραίος, πολύ ωραίος και νέο παιδί, όταν επολύθη ήταν 18 χρονών. Και έπεσαν τα μάτια της πονηρά επάνω στον Ιωσήφ και του εζήτησε την αμαρτία, τη μοιχεία δηλαδή. Και τότε εκείνος είπε, πώς θα κάνω, πώς πείσω το πονηρό του το ρήμα εναντίον του Κυρίου, του Θεού, και αμαρτήσω? Πώς θα κάνω λέει αυτή την πονηρή πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού και να αμαρτήσω? Όχι, της λέει, δεν το κάνω. Εφοβήτω τον Θεό. Είχε το Θεό μέσα του. Γι' αυτό. Και μάλιστα ξέρετε ποιο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ήταν μαζί του? Ο Θεός Λόγος, ο κατόπιν Ιησούς Χριστός. Μαζί του στην εξορία, θα λέγεις, στην πώληση, μαζί του στη δουλεία, μαζί του μέσα στη φυλακή, μαζί του και εις τον θρόνο των αντιβασιλικών. Λοιπόν, τότε βλέπουμε ότι ήταν ένα ευλογημένο παιδί. Ακούστε τι λέει η Αγία Γραφή και αν το ζηλέψετε. Και ειν ανήρ επιτυγχάνων. Ήταν λέει άνθρωπος που επιτύχανε. Ό,τι έπιανε στα χέρια του το φτιάχνε, το έκανε. Το έφερε εις πέρας με επιτυχία.
Μην μου λέτε θέσατε ποτέ το ερώτημα αν κάνουμε κάτι να είναι με επιτυχία. Ο λαός το λέει, που οφείλεται βέβαια σε μαγικές τοποθετήσεις, αλλά θα σου το πω. Γρουσούζεις άνθρωπος είσαι. Δεν θέλω να μου κάνεις ποδαρικό, γιατί σε γρουσούζεις. Προσέξτε με, ούτε ποδαρικά υπάρχουν, ούτε γρουσουζιές υπάρχουν. Σας εκφράζω αυτό, αυτά που είναι από το χώρο της μαγείας, για να σας δείξω ότι σημαίνει ο άνθρωπος που δεν επιτυγχάνει. Η παρουσία του δημιουργεί ζημιές, σπασίματα, αναποδιές. Το αντίθετο είναι ο ανήρ ο επιτυγχάνων, ο ευλογημένος άνθρωπος. Όπου πατήσει, ό,τι πιάσει, όλα είναι με επιτυχία. Ήδη δε ο Κύριος αυτού εγνώριζε το αφεντικό του, ο Πετεφρής, ότι ο Κύριος, κάπα κεφαλαίο, δηλαδή ο Θεός, είναι μετ' αυτού. Ότι ο Θεός του Ιωσήφ ήταν μαζί του. Και όσαν ποιεί και όσαν κάνει ο Ιωσήφ στο σπίτι του Πετεφρή, Κύριος ευωδεί εν τες χερσίν αυτού. Ο Κύριος τα ευωδώνει όλα. Τα ευωδώνει. Και ευλόγησε Κύριος των οίκων του Αιγυπτίου δια Ιωσήφ, και γεννήθη ευλογία Κυρίου εν πάση της υπάρχουσιν αυτό, εν το οίκο και εν το αγρό αυτού. Και ο Θεός λέει ευλόγησε το σπίτι του Πετεφρή εξαιτίας του Ιωσήφ. Και το σπίτι του και τα χωράφια του. Αυτός είναι ο ευλογημένος άνθρωπος. Αυτό θέλει να πει το ψαλτήρι. Ότι ο άνθρωπος που είναι στο νόμο του Θεού, μέσα στο Ευαγγέλιο, έχει την ευλογία του Θεού. Έχει την ευόδοση του Θεού. Να σας πω για τον Δανιήλ, πέρασε η ώρα. Διαβάσατε εσείς στον Δανιήλ τι σπουδαίο παιδί ήταν ο Δανιήλ. Γιατί αγαπούσε τον Θεό. Αλλά είναι και οι άλλοι όψεις, αγαπητοί μου, με συντομία. Είναι η δυστυχία των αμαρτωλών. Τι λέγει για τους αμαρτωλούς? Λέγει ότι ουχούτος η ασεβής, ουχούτος. Δεν είναι έτσι η ασεβής, δεν είναι έτσι. Αλλά λέει ο συχνούς, ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης. Μοιάζουν σαν το χνούδι. Χνούδι, χνούς, θα πει καταρχάς αλλού σε άλλη γραφή είναι χούς. Όμα. Χνούς είναι το αχυράκι από το αλώνισμα, το φρόκαλο. Όπως αλωνίζουμε, το παλιό αλώνισμα που έγινε το, ο άνεμος παίρνει το αχυράκι, το άχυρο, το άγανο εκείνο το. Ναι, το φλούδι. Και μένει ο σίτος που πέφτει μέσα στο αλώνι. Έτσι λέει μοιάζουν οι ασεβείς, σαν το άχυρο. Δηλαδή τίποτα. Τιποτένει. Που σημαίνει ότι χάνονται οι άνθρωποι αυτοί. Και ως χνούς λέει ο προφήτης Οσιέ στο 13 κεφαλαιό του στίχος 3, και ως χνούς αποφυσωμένος αφάλωνος. Σαν το χνούδι που το παίρνει ο άνεμος από το αλώνι και χάνει. Έτσι λέει μοιάζει ο αμαρτωλός άνθρωπος και τα έργα του. Δεν μένει ούτε εδώ ούτε εκεί. Προπαντός εκεί. Προπαντός εκεί εις την Βασιλεία του Θεού εν ημέρα κρίσεως. Και η τελική τιμωρία των ασεβών ποια είναι? Δια τούτο λέγει ούκα να στήσουν τα ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλία εν βουλή δικαίων. Γι' αυτό το λόγο λέγει δεν θα αναστοθούν οι ασεβείς κατά την κρίση, ούτε οι αμαρτωλοί θα βρεθούν στη βουλή την σύνταξη των δικαίων. Οι χιλιαστέ το παίρνουν αυτό και λένε να βλέπετε ότι οι ασεβείς δεν θα αναστηθούν, αν το έχετε ακούσει. Αυτό δεν θα αναστηθούν εννοεί δεν θα σταθούν όρθιοι. Θέλετε να δείτε μία απάντηση? Απάντηση είναι στο Καταλουκάν 21,36 που λέει ο Κύριος: αγρυπνείτε ή να καταξιωθείτε, σταθήνε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Σταθήνε, να σταθείτε. Δηλαδή να σταθείτε, θα πει να σταθείτε με θάρρος. Βλέπω τον Κύριο. Και όχι να κρυφτείτε και να πέστε χάμω γιατί ήρθε εκεί εκείνος τον οποίο εσείς αθετήσατε στη ζωή σας. Όχι λοιπόν ότι δεν θα αναστηθούν οι νεκροί, όλοι αμαρτωλοί και δικαίοι, αλλά δεν θα έχουν μούτρα, να το πω με αυτή την έκφραση, οι ασεβείς να σταθούν μπροστά εις τον Κύριο. Και ποια είναι αυτή η βουλή των δικαίων? Είναι η σύνταξη των δικαίων, είναι οι Άγιοι, που θα είναι οι Άγιοι μαζί, οι οποίοι κρίνουν τον κόσμο κατά τον Απόστολο Παύλο. Οι ασεβείς πια δεν θα έχουν καμία θέση ανάμεσα εις τους Αγίους. Και η κατακλείδα, τελειώνει ο ψαλμός. Γινώσει Κύριος, λέει τους όντες, τους ευσεβείς, ότι γινώσει Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών, απολύτε. Γιατί γνωρίζει, λέει ο Κύριος, γνωρίζει ο Κύριος την οδόν των δικαίων. Τι θα πει αυτό? Είναι εκείνο που λέγει αλλού, έγνω Κύριος τους όντας αυτού. Γνωρίζει τους δικούς του ανθρώπους. Αυτό το γνωρίζει. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός μόνο αυτούς γνωρίζει και τους άλλους δεν τους ξέρει. Θα πει αναγνωρίζει.
θα πει δείχνει τη στοργή του ο Κύριος εις τους ευσεβείς, και τη στοργή του θα τη δείξει στο αποκορύφωμά της με το να τους δώσει τη βασιλεία τη δική του. Ξέρετε τι λέει ο Κύριος για τους ασεβείς? Θα του λένε εν ημέρα κρίσεως: Κύριε, Κύριε. Και ο Υιός του ανθρώπου θα απαντήσει σε αυτούς: ουκ είδα ημάς, δεν σας γνωρίζω. Τι σημαίνει αυτό το «δεν σας γνωρίζω»? Σημαίνει, αγαπητοί μου, όχι άγνοια του Θεού, αλλά θα πει «δεν σας αναγνωρίζω». Ποιοι είσαστε εσείς? Εσείς οι οποίοι τελικά είχατε, όπως λέει ένας ψαλμός, τη μερίδα σας μετά του μοιχού, του κλέπτου και του αμαρτωλού. Δεν σας αναγνωρίζω. Και στη συνέχεια οδός αμαρτωλών απολύεται. Ο τρόπος με τον οποίο ζουν οι άνθρωποι και που χαρακτηρίζονται αμαρτωλοί χάνεται. Καταρχάς αυτό το χάνεται, έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις σε μια, δηλαδή, έτσι, πλειονότητα και στην παρούσα ζωή, όσο ζουν οι αμαρτωλοί. Λέει ένας ψαλμικός στίχος: ο πλούσιος και ασεβής στάθηκε ως η κέδρος του Λιβάνου. Η κέδρος είναι ένα δέντρο, αυτό που λέμε κέδρος, γνωστό δέντρο. Αλλά η κέδρη του Λιβάνου είναι πανύψηλα δέντρα, πανύψηλα. Και ο Λίβανος είναι ένα βουνό της Παλαιστίνης και λοιπά, στα βόρεια της Παλαιστίνης. Η κέδρη είναι πανύψηλα δέντρα, όπως σας είπα. Έτσι στάθηκε, λέγει ο ασεβής, δηλαδή με υπερηφάνεια, δηλαδή με επίδειξη, δηλαδή με αλαζονία, δηλαδή με προβολή κοσμική και με δύναμη. Έτσι έκανα και γύρισα, λέει, το κεφάλι μου και είδα ότι δεν υπήρχε ούτε ο τόπος που ήταν εκεί, ο κέντρος, ο ψηλός. Δηλαδή άφηκε ο άνθρωπος. Πού πήγε? Έτσι χάνεται, αγαπητοί μου, ο ασεβής άνθρωπος. Πολλές φορές από την παρούσα ζωή, εγώ τουλάχιστον έχω έτσι τέτοιες εικόνες, άνθρωποι που έζησαν με προβολή, ούτε το σπίτι τους υπάρχει, πέρασε μπουλντόζια, ξεχάστηκαν. Λέγανε, λοιπόν, έτσι περνάει η δόξα των ανθρώπων. Αλλά το σπουδαίο είναι, όταν λέει οδός αμαρτωλών απολύεται, είναι η αιωνία απώλεια, είναι ο αιώνιος θάνατος, είναι η κόλαση. Και όταν λέμε αιώνιος θάνατος, δεν σημαίνει εξαφάνιση, δεν σημαίνει εκμηδενισμός, δεν σημαίνει ανυπαρξία όπως το θέλουν οι χιλιαστές, αλλά σημαίνει κόλαση, αιωνία κόλαση, που θα πει δεν υπάρχει εκεί, αυτό εννοεί πάντα απώλεια η εγγραφή, δεν υπάρχει εκεί η παρουσία του Θεού, το πρόσωπο του Θεού. Αγαπητοί μου, αυτός ήταν ο πρώτος ψαλμός που προημιάζει ολόκληρο το βιβλίο των ψαλμών, το ψαλτήρι. Σας έδωσα μία μικρή εισαγωγή, σας έδωσα και ένα δείγμα πως να κοιτάμε και να βλέπουμε έναν ψαλμό. Εύχομαι, αλλά και ελπίζω θα το κάνετε, ότι τώρα στην προσευχή σας θα λέτε έναν ψαλμό τουλάχιστον, ώστε το βιβλίο αυτό να αρχίσει να ενεργοποιείται και εσείς να ενεργοποιήσετε με ό,τι το βιβλίο αυτό σας παρουσιάζει και σας παραγγέλει. Ο Κύριος να σας ευλογεί.